κρατικός προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα, και ο σημερινός, αλλά και οι προηγούμενοι, αλλά και αυτοί που μέλλονται να έρθουν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά από ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που έχει διπλό στόχο. Αφενός με να χρηματοδοτήσει και να υλοποιηθεί η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική στο επίπεδο της οικονομίας, και από την άλλη μεριά αποτελεί και ένα εργαλείο αναδιανομής του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, η οποία αναδιανομή είναι σε βάρος των πολλών, δηλαδή πληρώνουν οι πολλοί τα λαϊκά στρώματα για να υποφελούνται οι λίγοι, δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αυτός ο χαρακτήρας του κρατικού προϋπολογισμού δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει είτε βρισκόμαστε σε καιρούς μνημονίων είτε όχι, τυπικά. Είτε βρισκόμαστε σε καιρούς καπιταλιστικής κρίσης, είτε σε καιρούς καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και δεν αλλάζει και κάτι από οποιαδήποτε μορφή κυβέρνησης. Άλλωστε, οι κρατικοί προϋπολογισμοί έχουν μία συνέχεια. Και δεν αλλάζει, όπως λέει η κυβέρνηση σήμερα, ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από την έξοδο στην ενισχυμένη υποπτία, ούτε από αυτό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο κρατικός προϋπολογισμός κινείται πάντοτε στις συμπληγάδες, αφενός με τις εξυπηρέτησης των αναγκών της καπιταλιστικής οικονομίας, είτε σε περίοδο κρίσης είτε σε περίοδο ανάπτυξης, αλλά και της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και αυτή η ευρωενωσιακή πολιτική της δημοσιονομικής ισορροπίας για την νομισματική ενοποίηση, απαραίτητο εργαλείο, αποτελεί και την προκρούστια κλίνη επί της ουσίας. Γιατί επιτυχάνεται με ένα μείγμα συνδυασμών, είτε από την αύξηση εσόδων, είτε από την αύξηση εσόδων και τη μείωση των δαπανών. Και αυτό το μείγμα το έχουμε και σήμερα. 5 δις μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα θετικό 0,7%. Τα 2 δις είναι από την αύξηση των φόρων και 2,5 δις είναι από μείωση των δαπανών. Για να υπηρετηθεί τι? Τα ματωμένα πλεονάσματα. Ματωμένα πλεονάσματα τα οποία χρειάζονται για να εξυπηρετηθεί το δυσβάσταχτο κρατικό χρέος. Ένα κρατικό χρέος το οποίο δημιουργήθηκε διαχρονικά για να υπηρετηθούν επί της ανάγκης, επί της ουσίας οι ανάγκες του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομήλων, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης και συνολικά οι στρατηγικές επιλογές που έκανε η άρχουσα τάξη στη χώρα μας. Ο λογαριασμός όμως όλων αυτών των επιλογών, των αντιλαϊκών, αντιδραστικών επιλογών, πηγαίνει στο λαό, στα λαϊκά στρώματα, τα οποία πρέπει να πληρώνουν δυσβάσταχτους φόρους ή να ανέχονται περιστολή των κοινωνικών δαπανών. Γιατί τουλάχιστον μέχρι το 2060, μετά και από την τυπική έξοδο από τα μνημόνια επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει η χώρα μας να καταγράφει πρωτογενή πλονάσματα, είτε το ύψος είναι 2-2,5%, είτε και παραπάνω, λίγο παρακάτω. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Έτσι λοιπόν και ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός, θα δούμε ορισμένα απλά και μόνο μεγέθη, έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2 δις, σε μια περίοδο μάλιστα μείωσης της συνολικής κατανάλωσης και οριακών ρυθμών, όπως λέει η κυβέρνηση, αύξηση του ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο τα δύο δις που είναι παραπάνω έσοδα, αλλά σε αυτά πρέπει να συνυπολογίσουμε και την αναπλήρωση 1,2 δις απώλειας των φορολογικών εσόδων από την κατάρρευση της φοράς αλληλεγγύης. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα πακέτο 3,2 δις, το οποίο θα καταβάλουν στη συντριπτική πλειοψηφία τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Και θα καταβάλουν γιατί ακριβώς τα έσοδα από τα νομικά πρόσωπα παραμένουν καθυλωμένα σε μονοψήφια ποσοστά, αλλά και από την άλλη μεριά γιατί διατηρείται η βαθιά αντιλαϊκή αναλογία ανάμεσα στους έμεσους και άμεσους φόρους, 6:4. Να λοιπόν ο χαρακτήρας από τη μία μεριά του σκέλους των εσόδων, που έως είναι βαθύτατα αντιλαϊκός. Και από την άλλη μεριά τι έχουμε? Έχουμε πάγωμα, για παράδειγμα, το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Τι σημαίνει αυτό το πάγωμα? Σε συνθήκες έκρηξης
του πληθωρισμού σημαίνει απώλειες στο πραγματικό εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Για μια ακόμη χρονιά. Όχι τις προηγούμενες χρονιές είχαν αύξησης, αλλά για μια ακόμη χρονιά σημαίνει ραγδαία επιδείνωση της θέσης, για παράδειγμα, των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε πάγωμα επί της ουσίας των δαπανών στην υγεία. Παρά τα τεράστια προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες κατάρρευσης, αλλά και στην παιδεία. Δηλαδή, οι πόροι οι οποίοι δαπανούνται για αυτούς τους τομείς είναι αναντίστοιχοι, ανεξάρτητα το συμπλήν μισό ή 1%, είναι αναντίστοιχοι των τεράστιων αγών που υπάρχουν. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και σύγκριση με βάση τις ανάγκες. Και όχι με βάση απλά και μόνο αν αυξάνεται ή αν μειώνεται μισή ή μία μονάδα ένα κονδύλι. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μειώσεις. Και από αυτή την άποψη και οι δαπάνες, για παράδειγμα για τις συντάξεις, που φαίνεται ότι έχει μία αύξηση, αλλά αυτή η αύξηση συμπεριλαμβάνει και τους νέους συνταξίους που θα μπουν μέσα, και η αύξηση αυτή του 5% περίπου των συνολικών δαπανών για τις συντάξεις είναι πολύ πίσω από την έκρηξη του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν και οι συνταξιούχοι, παρόλο στις αυξήσεις που ένα κομμάτι θα λάβει, είναι πολύ κάτω από τις απώλειες τις οποίες υφίστανται. Δεν κάνουν καμία αναπλήρωση παρά ενός μικρού μόνο μέρους. Ή μειώνει ακόμη περισσότερο μια σειρά άλλες κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ κατά κύριο λόγο, όπως μείωση των οικογενειακών επιδομάτων, μείωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μείωση των επιδομάτων για τα ΑΜΕΑ, μείωση του στεγαστικού επιδόματος. Σε μια περίοδο όπου επί της ουσίας έχουμε επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Και από την άλλη μεριά είναι ιδιαίτερα γαλαντόμο ο προϋπολογισμός για την ικανοποίηση των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου και ιδιαίτερα των νέων επενδυτικών σχεδίων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα δοθούν 15,3 δις για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, 8,3 δις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 7 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συνοδεύεται όμως, η εκταμείες αυτών των πόρων, από μνημονιακά προαπαιτούμενα. Από το Πανευρωπαϊκό Μνημόνιο που έχει καθοριστεί για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας, που επί της ουσίας αφαιρούν μια σειρά δικαιώματα, ό,τι έχει αναπομείνει όσον αφορά τους εργαζόμενους και τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού με όλες τις παραμέτρους οι οποίες μπορούν να μπουν και τις αβεβαιότητες, γιατί βεβαίως αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2023 έχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για το αν θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Άρα λοιπόν μη επίτευξη αυτών των στόχων σημαίνει συμπληρωματικά μέτρα, είτε στο σκέλος των εσόδων είτε στο σκέλος των δαπανών, για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν θα οδηγήσει σε επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας και αντίθετα ωφελημένα από αυτή τη διαδικασία θα βγουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι ανάγκες τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2023. Πρέπει όμως να μπούμε και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας και μέσα στην οποία θα κληθεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Είναι τεράστια όξη των αντιθέσεων. Αντιθέσεις ανάμεσα στα μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Αντιθέσεις που έχουν οδηγήσει έναν υπεριαλιστικό πόλεμο ήδη, ο οποίος κλιμακώνεται και υπάρχει και κίνδυνος γενίκευσης ή εκδήλωσης και σε άλλες περιοχές. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους από τη μια μεριά και στη Ρωσία από την άλλη, στο έδαφος της Ουκρανίας, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών ενέργειας. Σε ένα υπεραλιστικό πόλεμο στον οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Μετατρέποντας τη μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις σε προγεφύρωμα αμερικανονατοϊκό
των υπεριαλιστικών αυτών σχεδιασμών με τις νέες βάσεις που δημιουργήθηκαν, αλλά και άμεση εμπλοκή με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Και αυτές οι αντιθέσεις βεβαίως δεν σταματάνε μόνο στα ζητήματα της ενέργειας, αλλά οξύνονται ακόμη περισσότερο και στον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου για τον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν δεν αποκλείται ούτε γενίκευση του πολέμου, ούτε πολύ περισσότερο να εκδηλωθούν εστίες σύγκρουσης υπεριαλιστικής και σε άλλες περιοχές, και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου είναι μια τέτοια περιοχή, από τη στιγμή που συγκεντρώνονται μεγάλες στρατηγικές δυνάμεις από όλα τα υπεριαλιστικά κέντρα, από τη στιγμή που υπάρχει όξυνση και εκεί των συμφερόντων και των ανταγωνισμών, και βεβαίως και της επιθετικότητας της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Μια επιθετικότητα η οποία επί της ουσίας πρημοδοτείται από την ίδια τη θέση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των σχεδιασμών που έχουν για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μια πολιτική επιλογή των υπεριαλιστών, η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Δεύτερον, έχουμε μια τεράστια όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους και πολυεθνικές ή ανάμεσα σε κλάδους της οικονομίας. Είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί τα δημοσιεύματα που δείχνουν τον κίνδυνο μιας μεγάλων διαστάσεων, γιγαντιών διαστάσεων μετανάστευσης μεγάλων βιομηχανιών, ιδιαίτερα ενεργοβόρων βιομηχανιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθώντας οι μέτοχοι, οι μεγαλομέτοχοι αυτών των επιχειρήσεων να βρουν φτηνή πρόσβαση στην ενέργεια. Αυτό δεν οδηγεί σε όξυνση των ανταγωνισμών, βεβαίως, ανάμεσα στις εταιρείες που επωφελούνται από τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι, τα δηληστήρια, οι μεγάλες αδελφές παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου, και από την άλλη μεριά σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην όξυνση των ανταγωνισμών με άλλες πολυεθνικές λόγω του αυξημένου κόστους. Αυτή η όξυνση των ανταγωνισμών επί της ουσίας εκφράζεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα διαφορετικά συμφέροντα και τη διαφορετική στάση ανάμεσα στα κράτη-μέλη, και από αυτή την άποψη και την σφιγόκεντρες στάσεις οι οποίες εκφράζονται. Τρίτη συστατικό στοιχείο της μεγάλης εικόνας είναι η ραγδαία επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων σε πανευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας. Όταν φτάνουν στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση να καλεί το λαό το χειμώνα να ζεσταθεί με τα μπουφάν, τα πουλόβερ και τις κουβέρτες και να κάνει μεγάλες περικοπές στην ενέργεια και στη θέρμανση. Πότε? Τον 21ο αιώνα, το 2022. Γιατί δεν μπορεί να τους διασφαλίσει το γερμανικό κράτος ενέργεια. Σε αυτό το σημείο, έτσι, το απαράδεκτο έχουν οδηγήσει οι αστικές κυβερνήσεις, τα αστικά κράτη με τις επιλογές τους, τους λαούς συνολικότερα. Να μην μπορούν να καλύψουν δηλαδή βασικές ανάγκες το 2022, το 2023 και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει, λέει, να μάθουμε να ζούμε με περιστολή των δαπανών και των αναγκών μας. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλους τους λαούς της Ευρώπης. Άρα δηλαδή είναι κάτι προσωρινό το οποίο θα το αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα. Και τέταρτο στοιχείο είναι ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα εκδήλωσης μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο ενδεχόμενα, η οποία θα είναι η τρίτη καπιταλιστική κρίση τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2008. Τρίτη λοιπόν καπιταλιστική, παγκόσμια, διεθνή καπιταλιστική κρίση, γιατί ακριβώς δεν μπορούν οι όποιες πολιτικές διαχείρισης, αστικές πολιτικές διαχείρισης, να αντιμετωπίσουν τα τεράστια θεμελιώδη προβλήματα τα οποία έχει
το καπιταλιστικό σύστημα, τις τεράστιες ανισομετρίες και αντιφάσεις τους. Και από αυτή την άποψη έχουμε αποτυχία των πολιτικών, των αστικών πολιτικών διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης. Είτε αυτές είναι περιοριστικού χαρακτήρα, όπως είχαμε τη δεκαετία του 2010 με τα περιοριστικά μέτρα, είτε είναι επεκτατικού χαρακτήρα, όπως είχαμε στις αρχές του 2020, τέλη του 19, αρχές του 20, με τη νομισματική επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών, που επί της ουσίας το φάρμακο, δηλαδή να διοχετεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι υπόλοιπες τράπεζες φθηνό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς, αποτέλεσε φαρμάκι για το λαό, γιατί ακριβώς αποτέλεσε βασικό παράγοντα εκτείναξης του πληθωρισμού. Το φτηνό χρήμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων υπεριαλιστικών κέντρων όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αποτελεί απάντηση στις δυσκολίες αναπαραγωγής του κεφαλαίου, αποτελεί απάντηση στην υπερσυσσόρευση τεράστιων κεφαλαίων και στην πτώση του μέσου ποσοστού κέρδους. Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών επιλογών της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης θα οδηγήσει στην εκτείναξη των κοινωνικών ανισοτήτων, ανεξάρτητα μορφής διαχείρισης. Γιατί ακριβώς είναι πανάκριβο το πράσινο καλάθι, εμπορεύματα πολύ πιο ακριβά από ό,τι με μια συμβατική τεχνολογία, και ταυτόχρονα θα οδηγηθεί σε αύξηση του ψηφιακού χάσματος. Ενώ η εκτείναξη της παραγωγικότητας εργασίας λόγω ακριβώς της ψηφιακής τεχνολογίας θα πάει προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι έχει ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022 ή και για το 2023 ενδεχόμενα. Αλλά από αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ποιος ωφελήθηκε? Ο τουρισμός είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι είχαμε λοιπόν με την εκτείναξη της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα μας το 2022? Είχαμε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που κωδικοποιούν και αντανακλούν το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η εκτόξευση του τουριστικού ρεύματος επί της ουσίας ικανοποίησε τις ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομήνων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταφοράς και της φιλοξενίας αυτών των τουριστών. Ενώ αντίθετα, μικρότερο μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εκτός αυτής της διεθνούς αλυσίδας και είναι συμπληρωματικά στο τουριστικό ρεύμα, βλέπουν το τζίρο τους να πέφτει και τα χρέη τους να αυξάνουν. Δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, ο εργασιακός μεσαίωνας, ο οποίος επικρατεί στον κλάδο της ξενοδοχείας, τουλάχιστον, αλλά και της διατροφής. Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας αποτελεί και το χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ενώ εκτοξεύεται η τουριστική δραστηριότητα, παραμένουν στη χώρα μας ακάλυπτες πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας. Τρίτον, είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών δεν μπορεί να πάει διακοπές. Πάνω από το 60%. Δεν μπορεί να κάνει πληρωμένες διακοπές. Και όσοι πάνε διακοπές, πάνε είτε σε σπίτια συγγενών, είτε στις κληρονομίες, στα εξοχικά που έχουν, στα χωριά τους, τόπους καταγωγής τους. Άρα λοιπόν, παρότι μεγενθύνεται η οικονομική δραστηριότητα του τουρισμού, βλέπουμε από την άλλη μεριά να αυξάνονται και τα αδιέξοδα σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, και ταυτόχρονα εκφράζεται ένας τεράστιος ανορθολογισμός και σπατάλη πόρων. Αυτό λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων, γιατί αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η ελκυστικότητα του πακέτου του οικονομικού της χώρας μας οφείλεται ακριβώς για την προσέλκυση επενδύσεων, οφείλεται ακριβώς στη γιγαντία διαστάσεων κρατική παρέμβαση.
μια κρατική παρέμβαση μακροχρόνια, από σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, από τεράστιες φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, από χωροταξικές διευκολύνσεις, από απελευθέρωση στις αγορές για τη διαμόρφωση νέων τομέων κερδοφορία για τους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως από την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Με το χτύπημα των δικαιωμάτων και τον μηχανισμό αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης και την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Και σε αυτό έχουν συμβάλει όλες οι κυβερνήσεις. Και στις γιγαντιών διαστάσεων στήριξη του κεφάλαιου, αλλά και στην επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης. Αυτή όλα ταυτόχρονα έχουν συνοδευτεί με τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας. Μια επιδείνωση, η οποία βεβαίως οφείλεται επειδά και η ακρίβεια. Που η ακρίβεια είναι συνδυασμός της αύξησης των τιμών, αλλά και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Εισόδημα διαθέσιμο το οποίο κατακρεουργηθεί από τους μνημονιακούς νόμους ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, από τη φοροεπιδρομή που έχει υποστεί ο λαός και ταυτόχρονα πάνω σε αυτά έχουμε και την ακρίβεια. Που μια ακρίβεια η οποία δεν αποτελεί βεβαίως φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που υπερέτησαν και υπερετούν τις ανάγκες αναπαραγωγής και κερδοφορίας του κεφαλαίου. Όπως για παράδειγμα η επεκτατική νομισματική πολιτική ή η απελευθέρωση της αγοράς, όπως έγινε στην ενέργεια. Μια απελευθέρωση αγοράς που με συνέπεια υποστήριξαν όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη. Αυτή η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας συμβάδιζε με σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, ακόμη και με διασφαλισμένες τιμές, αυτό είναι καρτέλ, και τις διασφαλισμένες τιμές της ενέργειας από ΑΠΕ τις υπερέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει καρτέλ. Από την απαξίωση των εγχώριων πηγών, ιδιαίτερα του λιγνίτη, μέσα από τα τέλη ρήπων για να καταστεί ο λιγνίτης ασύμφορος και την αξιοποίηση του εισαγόμενου φυσικού αερίου και πάλι ανορθολογικά, γιατί η χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει τεράστια σπατάλη και τεράστιες απώλειες, διαμόρφωσαν έτσι λοιπόν αυτές οι πολιτικές επιλογές ένα πολύ ακριβό μείγμα. Και η αιτία δεν είναι απλά και μόνο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και τα υπερκέρδη βεβαίως, αλλά είναι το ακριβό μείγμα από ΑΠΕ και φυσικό αέριο εισαγόμενο που έχουν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι εμεσηφόροι, η ρήτρα αναπροσαρμογής των χρηματιστήριων ενέργειας για να θωρακίσουν την πολιτική απελευθέρωσης. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις ένα καρτέλ ενέργειας, είτε με τις ΝΟΜΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε με το χρηματιστήριο ενέργειας επί Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό βεβαίως το πακέτο, το ακριβό μείγμα, επιδεινώθηκε και έγινε ακόμη πιο ακριβό λόγω της εκδήλωσης του υπεραλληλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα τα όποια μέτρα της κυβέρνησης, της χώρας μας αλλά και των υπόλοιπων κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιέξοδα. Ακριβώς γιατί δεν απαντάνε στις αιτίες της κρίσης, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή από τα λαϊκά στρώματα, από τα λιγότερο φτωχά προς όφελος των περισσότερων φτωχών, των εξαθλιωμένων στρωμάτων. Πληρώνουν δηλαδή αυτά τα διάφορα πακέτα επιδοτήσεων το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ήδη τα λαϊκά στρώματα, είτε ως καταναλωτές είτε ως φορολογούμενοι, και όλα αυτά επιστρέφουν, αυτές οι επιδοτήσεις, στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Και στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινούνται και τα υπόλοιπα μοντέλα. Παράδειγμα το ιβηρικό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου για ενέργεια, ταυτόχρονα σημαίνει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των επιχειρήσεων για τα κόστη που έχουν πάνω από το πλαφόν. Αλλά και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα. Λέει, θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου 275 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Όταν πριν από ένα χρόνο το φυσικό αέριο, 1,5 χρόνο, είχε 40 ευρώ η μεγαβατόρα και 20 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνει λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι αδιέξοδα τα μέτρα. Και βεβαίως δεν οδηγούν σε διέξοδο, θέλω ακόμη ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω, δεν οδηγούν σε διέξοδο ούτε τα διάφορα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα η κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κρατικοποίησεις χρεωμένων επιχειρήσεων για να μπορέσει να κοινωνικοποιήσει τις ζημίες, να τις κάνει κερδοφόρες και μετά να τις ξαναιδιωτικοποιήσει πάλι. Και μια κρατική βεβαίως δέει σε συνθήκες απελευθέρωσης αγοράς
θα λειτουργεί πάλι προς όφελος της απελευθερωμένης αγοράς και των αρπακτικών της ενέργειας. Ούτε επίσης η πρόταση περί ενεργειακής δημοκρατίας και φωτοβολταϊκών στις στέγες, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν νεοφιλελεύθερο μέτρο, γιατί μεταφέρει τις ανάγκες ικανοποίησης των λαϊκών στρωμάτων στην ενέργεια στις πλάτες της ατομικής και στην ατομική ευθύνη του καθενός, άρα δηλαδή οξύνει ακόμη περισσότερο τις αντιθέσεις. Έτσι λοιπόν, η διέξοδος για το λαό είναι η αφισβήτηση των αιτιών στην ενέργεια αυτού του πολύ ακριβού μείγματος και της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Απελευθέρωσης, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη χειρότερη για τους λαούς της Ευρώπης, με την επιτάχυση των ΑΠΕ και το LNG, το οποίο είναι ένα πολύ ακριβό αλλά και ανεπαρκές καύσιμο για να καλύψει τις ανάγκες, αλλά το μείγμα θα είναι ακόμη πιο ακριβό. Έτσι λοιπόν τα άμεσα μέτρα ανακούφιση σημαίνει σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές. Και η διέξοδος βρίσκεται στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δηλαδή αξιοποίηση όλων των πηγών. Και η αξιοποίηση όλων των πηγών σημαίνει μέσα από τη λογική της κατάργησης του καπιταλιστικού κέρδους και του λιγνίτη και των αιωλικών και του ήλιου αλλά και των υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα και των υδρογονανθράκων που έχουμε υποφελείς αμοιβαίες συνεργασίες για να μπορείς να διαμορφωθεί ένα ασφαλές, επαρκές μείγμα για τη χώρα μας, ένα φθηνό μείγμα τόσο για την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, όσο και για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αναδεικνύεται η υπεροχή σήμερα του σοσιαλισμού, γιατί τον 21ο αιώνα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να συμπιέζονται οι ανάγκες των λαών κάτω από τα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Κανένας σωτήρας δεν μπορεί να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα και στις αντιφάσεις του καπιταλισμού. Καμία ανοχή δεν πρέπει να έρθει ο λαός, αλλά να οργανώσει την πάλη του για να πληρώσει το κεφάλαιο, για να πάρει ανάσα αλλά και πάνω απ' όλα να περάσει στον δρόμο της αντεπίθεσης και της ανατροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.